Συγγνώμη. Ω, είπα βλέποντας την Κωνσταντίνα. Ω, έκανα ένα ω. Καλημέρα, είναι και Κωνσταντίνα, η Κωνσταντίνα, η οποία θα τρέξει. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό καλή μήνα. Καλή κλασική σεζόν. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλό μήνα. Δεν έχω εικόνα. Είναι η πρώτη φορά που κάνω εξωτερική σύνδεση. Κοίτα πώς θα φέρνει η ζωή και κάνεις εξωτερική έχει σύνδεση. Έχει μια μικρή καθυστέρηση. Το ξέρω, το ξέρω. Με την Κωνσταντίνα βρεθήκαμε πριν από λίγες... Την βάλαμε λίγο στα δύσκολα. Μισό λεπτό να πω μόνο το εξής, ότι την Κωνσταντίνα την είδα και μιλήσαμε πριν από λίγες μέρες, πριν από 2 εβδομάδες περίπου στη Ρόδο. Ήμασταν μαζί και μιλήσαμε και είπαμε πολλά πράγματα και ειλικρινά χαίρομαι πολύ που σε βλέπω και χαίρομαι πολύ που είσαι εκεί για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Σε λίγο τώρα, όπως βλέπετε και εσείς στις οθόνες σας, στις 10 η ώρα το πρωί θα γίνει η έναρξη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι που θέλω να ρωτήσω εδώ την Κωνσταντίνα που την έχω δίπλα μου, ποιος είναι ο λόγος και ποια είναι η αφορμή που ήρθε σήμερα να τρέξει σε αυτό τον ένατο μαραθώνιο. Κοίτα, καταρχάς είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί βλέπω πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου και από μικροηλικιακά έτσι, από μικρούς ανθρώπους και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Εγώ είχα μία προσωπική εμπειρία, παρόλα αυτά και πριν μου συμβεί αυτό πριν από 2 χρόνια ήμουν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη. Έμαθα από το σπίτι, από τη μητέρα μου, ότι η πρόληψη σώζει. Οπότε είναι κάτι που θα στηρίζω και θα είμαι πάντα δίπλα και στις γυναίκες και σε όσους το χρειάζονται. Όταν ανακάλυψες και εσύ προσωπικά ότι έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού, πώς το διαχειρίστηκες? Κοίταξε, οι πρώτες στιγμές ήταν λίγο δύσκολες. Με πόναγε το στομάχι μου, δεν ήξερα τι να κάνω, σκεφτόμουν τα χειρότερα. Παρ' όλα αυτά, με ψυχραιμία, στήριξη από τους δικούς μου ανθρώπους, όλα πήγαν καλά. Τότε έκανα και εκπομπή κιόλας, ήταν κάτι που δεν ήθελα να μοιραστώ. Δεν ξέρω, έτσι ένιωθα. Συγγνώμη για να καταλάβω, Μαρό. Καλέ, ναι. Η Κωνσταντίνα αντιμετώπισε κάποιο θέμα υγείας όσον αφορά το στήθος? Όχι. Ή αναφέρεται σε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας με το θυρεοειδή? Αν θυμάμαι καλά, γιατί το είχαμε... Το στήθος. Α, γιατί είχαμε... Το στήθος. Μάλιστα, γιατί αν θυμάμαι καλά και μαζί όταν ήμασταν τότε στον Α, είχες περάσει κι άλλο ένα πρόβλημα. Με το θυροειδή. Θυροειδούς. Μπράβο, αυτό θυμάμουν εγώ. Αυτό θυμάμουν, μάλιστα. Ναι. Σήμερα μου λόγησε και μυστηρέψεις σε εμάς ότι είχε πρόβλημα με τον καρκίνο του μαστού και αυτό και είναι ένας λόγος που συνεχίζει να τρέχει και να δίνει το μήνυμα ότι η πρόληψη είναι πιο σημαντική από οτιδήποτε άλλο για να διαχειριστείς όλο αυτό το κομμάτι της ασθένειας της υγείας. Ξέρεις, Ναταλία, πολλές φορές δεν είμαστε σε θέση να μοιραστούμε τα... Σωστά. Τα προβλήματά μας όταν είμαστε μέσα. Σωστά. Εγώ τότε κοίταζα τη δουλειά, δεν είχα λείψει κιόλας, τα έκανα όλα παράλληλα. Εντάξει. Κωνσταντίνα μου, καλημέρα, ο Νίκος ο Γεωργιάδης είμαι. Και έχω να τρέξω κάποια άλλα πράγματα και άλλες πτυχές. Καλημέρα. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα αυτό... Ποιος είναι? Ο Νίκος είναι. Ο Γεωργιάδης. Αν μπορούμε να έχουμε και πλάνο της Κωνσταντίνας όταν γεια μιλάει, Νίκο, θα ήταν ευτύχημα. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα εμείς δεν το ξέραμε εδώ και φαντάζομαι και ο κόσμος θα έχει λίγο ανησυχήσει που το ακούει. Νίκο, πολλά δεν ξέρει ο κόσμος. Αλλά τι θεραπεία έκανες, αν επιτρέπετε, ό,τι μπορείς να μας πεις δηλαδή? Γιατί, ξέρεις, τώρα ο κόσμος θα έχει ανησυχήσει που το ακούει. Μιλάμε για πολύ προσωπικά θέματα. Εντάξει, εγώ από μία επίσκεψη στο γυναικολόγο και την κλασική έτσι ψηλάφιση που γίνεται στο ετήσιο... Στο check-up. Check-up που έκανα, είχε παρατηρήσει κάτι, έπιασε κάτι, ψηλάφισε κάτι. Μετά πέρασα στις υπόλοιπες εξετάσεις που γίνονται. Με είχε παραπέμψει ο γιατρός, σε μαγνητικές, παρακαιτήσει, θα θυμάμαι τέλος πάντων σε διάφορα πράγματα και έπρεπε να μπω να αφαιρέσω κάτι. Α, έγινε επέμβαση. Έγινε επέμβαση δηλαδή, ναι. Το σημαντικό είναι η πρόληψη, δηλαδή ότι και εγώ σε πολύ μικρή ηλικία βρήκα κάτι χωρίς να έχω και κληρονομικότητα, χωρίς να έχω καταλάβει από μόνη μου, μόνο από την ετήσια επίσκεψή μου. Και τώρα από ένα χαζό λόγο δηλαδή. Από εδώ και πέρα, Κωνσταντίνα, εσύ κάνεις κάποιες εξετάσεις ετήσιες όπως προτείνουμε? Κοίτα, σε όλες τις γυναίκες να κάνουν. Τώρα ναι. Τώρα λίγο πιο συχνά.
έχοντας βρει κάτι. Αλλά γενικότερα το έχω ξαναπεί ότι αφιερώνω πάντα ένα μήνα, συνήθως το Σεπτέμβριο, μετά τις διακοπές που είμαστε έτσι, έχουμε γυρίσει, σε όλα. Λοιπόν, θα σας ευχηθώ τα καλύτερα, θα σας στείλω την αγάπη μου. Ευχαριστούμε και πολύ. Και θα πάω γιατί βλέπω ότι ο κόσμος πηγαίνει, ναι, 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 έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα σε αποδεσμεύσουμε για να τρέξεις. Είναι πολύ ωραίο το μήνυμα που περνάς ούτως ή άλλως. Είναι πολύ ωραίο το μήνυμα που περνάς και είναι και αυτό το μήνυμα του Άλμα Ζωής, ότι η πρόληψη σώζει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.